Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και υπάρχουν όλες αυτές οι απειλές, συνεχίζεται και η πίεση οικονομική, κύριε Πετράκη. Υπάρχει η απειλή και για παγκόσμια ύφεση. Στην Ελλάδα, και να δούμε παρακαλώ πολύ και τον κύριο Κιωσέ, η πίεση των τιμών είναι τεράστια και ενεργειακά και στο ράφι. Θα μας δείξει σε λίγο ο κύριος Κιωσές και από την έρευνα που έχουν κάνει. Καλημέρα κύριε Κιωσέ, τι κάνετε από το ΙΕΛΚΑ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται φέτος το Πάσχα, που είναι μια γιορτή που μετά από 2 χρόνια πανδημίας προσπαθεί ο καθένας να τη γιορτάσει κάπως. Οι εκτιμήσεις σας, κύριε Πετράκη, για την οικονομία και για την ακρίβεια. Θα έχει διάρκεια αυτή η ακρίβεια? Ναι, νομίζω ότι η κατάσταση σταθεροποιείται κατά κάποιο τρόπο σε ένα αρνητικό επίπεδο, βέβαια. Στο επίπεδο το οποίο είχαμε εκτιμήσει. Δεν έχουμε μία εξαιρετική επιδείνωση, έχουμε μία σταθεροποίηση. Ο πληθωρισμός τον αναμένουμε να είναι γύρω στο 5-6%. Δεν αντέχουν οι τιμές του πετρελαίου να είναι υψηλότερα από αυτές που κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε εδώ και περίπου 21 μήνα φαίνεται. Μην ξεχνάτε ότι περνάει και ο χειμώνας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση. Ξέρετε, ο πληθωρισμός έχει 3 τρόπους. Ο ένας είναι ο δημοσιονομικός, να αυξάνουμε τα ελλείμματα. Ο δεύτερος είναι να αυξηθούν οι τιμές των μισθών. Ο τρίτος είναι να αλλάξουμε το πρότυπο κατανάλωσης. Το τρίτο, κατά κάποιο τρόπο, γίνεται αναγκαστικά, διότι έχουμε το θέμα του ότι περνάει ο χειμώνας. Σταθεροποιείται λοιπόν σε ένα σχετικά διαχειρίσιμο, θα έλεγα, επίπεδο. Μην φανταστείτε ότι είμαστε ευτυχείς. Τώρα, όσον αφορά την ύφεση στην οποία αναφέρεστε, ο κίνδυνος, διότι φέτος αναμένουμε, για να σας δώσω να καταλάβετε με μία κουβέντα, 5 με 6% πληθωρισμό και 3%, 3,5% ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι ακριβώς εικόνα στασιμού πληθωρισμού. Όμως, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή να παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις ψηλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και να αναγκαστούν οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, τότε θα έρθει η ύφεση. Δηλαδή, άρα την ύφεση την αναμένουμε κατά κάποιο τρόπο, εάν συμβεί αυτό το αρνητικό γεγονός. Ποιο είναι το αρνητικό γεγονός? Να έχουμε επανειλημμένες αυξήσεις επιτοκίων. Μάλιστα. Το να έχετε μία και δύο και να έχετε μία κανονικοποίηση για να πάει στο καλό. Αν όμως έχετε επανειλημμένες αυξήσεις επιτοκίων, τότε θα οδηγηθούμε σε ύφεση που πιθανόν να αποφασίσουν οι κεντρικές τράπεζες να τις επιλέξουν για να αποφύγουν τη διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού. Και όλα αυτά που περιγράφετε έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στις τιμές. Στις τιμές του ρεύματος που βλέπουμε καθημερινά συμπολίτες μας να μας στέλνουν και εμάς εδώ στην εκπομπή του λογαριασμού και να διαμαρτύρονται. Στις τιμές στα ράφια. Θέλουμε τη βοήθεια εδώ του κυρίου Κιωσέ. Να δούμε πρώτα μια κάρτα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που είναι εστιασμένη στο Πάσχα. Ακριβότερο 45,35 από 41,70, μιλάμε για ευρώ, το 21 χωρίς το Νοβελία, το τραπέζι το Πασχαλινό. Ένα στους 4 σουβλίζουν από το 61% που ήταν στο 25%, δηλαδή ήταν 61, έχει πάει στο 25. 52% θα μαγειρέψουν κομμάτι στο φούρνο, κρέατος, από 39 τα προηγούμενα χρόνια. Και 30% θα κάνουν μεγάλα τραπέζια με πάνω από 10 άτομα, ενώ ήταν το 2020 το 62%. Η μισή μόνο φέτος. Έτσι, είναι ενδεικτικό, κύριε Κιωσέ, μιας δυσπραγίας οικονομικής. Ακριβώς αυτό καταγράφεται. Το κοινό είναι αρκετά πιεσμένο για διάφορους λόγους. Είναι και το κόστος της ενέργειας που έχει πέσει μαζεμένο, το οποίο έχει μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι και οι τιμές που έχουν αυξηθεί, που έχουν πιεστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε βασικά προϊόντα είναι η αλήθεια, το οποίο δεν το έχουμε δει στο 100% ακόμα την επίδραση και τόσο του πολέμου, όσο και γενικότερα της αναμπομπούλας που έχει προκληθεί στην αγορά από την όλη κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι προβληματισμένοι σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, καθώς δεν φαίνεται άμεσα μια λήξη του πολέμου που συμπαθήκε νωρίτερα στην Ουκρανία, το οποίο είναι κάτι που είναι ο αστάθμητος παράγοντας τον οποίο προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλοι. Ήθελα απλώς να σημειώσω για τις πασχαλινές τιμές. Παρακολουθούσα τον πρόεδρο των Κρεοπολών και έκανε μια τέτοιου είδους ανάλυση και είχε προειδοποιήσει πριν ένα μήνα για την αύξηση των τιμών. Και αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι το καθολικό Πάσχα έχει προηγηθεί του Ορθόδοξου, με αποτέλεσμα να έχει απορροφήσει μεγάλες ποσότητες αμερίθιων στο εξωτερικό. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτές τις τιμές απολαμβάνουν η παραγωγή. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα μεγάλο βαθμό. Μεσάζονται σπάνε, κύριε καθηγητά. Ξέρετε πόσους παραγωγούς έχουμε βγάλει. Είναι στρεβλό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα επιπρόσθετο θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πληθωρισμού. Ξέρετε, επικάθονται πληθωριστικές πλέον πρακτικές, και οι οποίες δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον
και οι οποίες έρχονται και επικάθονται στο πρόβλημα το οποίο ήδη υπάρχει.